Στο ίδιο έργο, θεατέ με την αστυνομική διεύθυνση ΑΧΑΕΑΣ να ενισχύει και πάλι με αστυνομική δύναμη, δύο με τρει φορέ την εβδομάδα, το κέντρο φιλοξενία μεταναστών στην Κόρινθο. Αν υπολογίσουμε τη δυναμικότητα τη δημιουργίας αυτοί 45 με 50 άτομα σε εβδομάδα, βάση μετά τι τρει φορέ αυτέ πηγαίνουν στην Κόρινθο. Και ο σοφό λαό λέει. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Και στην προκειμένη, εκεί που υπολείπεται σημαντικά αστυνομική δύναμη από την αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας και η έλλειψη προσωπικού έχει τονιστεί με κάθε τρόπο, τώρα ξεκίνησαν και πάλι τα πάνω κάτω με την πάτρα να ενισχύει την Κόρινθο. Είναι κάτι το οποίο και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σταματήσει γιατί ήδη οι ελλείψεις που έχουμε εδώ είναι μεγάλες. Τα γεγονότα και τα μέτρα που έχουμε και λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση στην Αχαΐα, στην Πάτρα είναι πολύ μεγάλα. Στα δικαστήρια έχουμε σοβαρό πρόβλημα κάθε μέρα. Από εκεί και πέρα έρχεται τώρα να προσθεθεί πάλι για άλλη μια φορά και το κέντρο φύλαξη στην Κόνηθο, το οποίο αστυνομεύεται σε μια βάρδια από την Δημηρία της Αχαΐας. Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλληλών Αχαΐας τονίζει για ακόμη μια φορά πως οι αστυνομικοί δεν είναι για όλες τις δουλειές με αφορμή τα πάρεργα με τα οποία έχουν επιφορτιστεί, όπω είναι η επίδοση δικογράφων ή η διακομιδή ψυχικά ασθενών. Πέραν των αρμοδιοτήτων τη, πέρα από την αποστολή τη, η οποία τη ανατίθεται από την πολιτεία, που είναι η πρόληψη καταστολή του εγκλήματο, έχει φορτωθεί πέραν από τι μεταφορέ, μεταγωγέ ψυχικά ασθενών ατόμων, πέραν και το περιστατικό το πρόσφατο το γνωρίζετε με την ταλαιπωρία που υπέστη τόσο ασθενή αλλά τόσο και οι συνάδελφοί μου και οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ, με την διακομιδή στην Αθήνα, ε, έρχονται να προσθεθούν ε, τα δικόγραφα, μια γάγρενα της αστυνομίας, έρχονται να προσθεθούν αυτά, αυτές οι αρμοδιότητες των λαϊκών αγορών, των καταστημάτων οικονομικού ενδιαφέροντος, των οικοδομών και πάσης φύσεως ε, Εύκολο ε, να το πω ε, καθηκόντων, οι οποίοι εύκολων καθηκόντων με την έννοια να τα η αστυνομία από τη στιγμή που ο υπόλοιπο δημόσιο φορέα, ο δημόσιο τομέα υπολειτουργεί. Όλα είναι μια, με, μια απλή, με μια απλή απόφαση, ανατίθονται στην αστυνομία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει τις ελλείψεις της, έχει τα προβλήματά της, έχει την έλλειψη μέσων με τα ήδη μέσα απαρχαιωμένα αυτά που έχει, που δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει και όπως θα θέλαμε κι εμείς να προσφέρουμε περισσότερα. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε μια κατάσταση τέτοια, γι' αυτό και πριν την διαδικασία της αναδιάθρωσης της ελληνικής αστυνομίας είχα επισημάνει ότι θα πρέπει πρώτα να γίνει μια αναδιάθρωση εκβάθρων στο καθηκοντολόγιο των αστυνομικών και ποιες είναι οι αρμοδιότητες αυτές πραγματικές που θα πρέπει να ασχολείται ο αστυνομικός. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν έγινε, όλα γίνονται στο ποδάρι, ξέρουμε πώς γίνεται στην Ελλάδα, πώς λειτουργούν όλα τα μέτρα και οι μήμετρα και για άλλη μια φορά εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε. Και αν δεν αντιδράσουν οι συνδικαλιστές δεν γίνεται τίποτα.